Νέο τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά του Λονδίνου βυθίζει στο χάος τη Βρετανική πρωτεύουσα. Η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ και ένα λευκό φορτηγάκι πέφτει με ταχύτητα πάνω σε πεζούς στη γέφυρα του Λονδίνου παρασέρνοντας τουλάχιστον 20 άτομα. Στη συνέχεια από το εσωτερικό του βγαίνουν 3 άνδρες και αρχίζουν να μαχαιρώνουν αδιακρίτως πολίτες και αστυνομικούς κινούμενοι προς την αγορά του Μπόροου. Είναι αποφασισμένοι να σκοτώσουν όσους περισσότερους μπορούν. Ο κόσμος πανικοβάλλεται και αναζητά απεγνωσμένα καταφύγιο. Οι αρχές εξαπολύουν άμεσα άνθρωπο κυνηγητό ψάχνοντας τους δράστες μέσα σε μπαρ και εστιατόρια, με τον κόσμο να προσπαθεί να κρυφτεί κάτω από τραπέζια και καρέκλες. I listen everything when I was in the inside the bin, the gun, the shot in the screening, crying the people. Yeah, they tried to break in, absolutely. She managed to hold the door for a few seconds, but then I think they're overpowered. Νεότερος απολογισμός, 7 νεκροί και περισσότεροι από 48 οι τραυματίες που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Μέσα σε 10 λεπτά οι αστυνομικοί καταφέρνουν να εντοπίσουν τους δράστες σκοτώνοντάς τους για να λήξει εκεί το αιματοκύλισμα. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι 3 δράστες, τους οποίους το Λονδίνο συνδέει ευθέως με την Ισλαμιστική τρομοκρατία, φορούσαν απομιμήσεις εκρηκτικών γυλαίκων, σαν αυτά που χρησιμοποιούνται για τις επιθέσεις αυτοκτονίας του ISIS. Η Μεγάλη Βρετανία γίνεται στόχος τρομοκρατών για 3η φορά μέσα σε έναν μήνα, με την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι ντυμένη στα μαύρα να κάνει τις πρώτες δηλώσεις για την πορεία των ερευνών, αλλά και τι έφταιξε, αφού έχουν περάσει μόλις 2 εβδομάδες από το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ. As a mark of respect, the two political parties have suspended our national campaigns for today. But violence can never be allowed to disrupt the democratic process. So those campaigns will resume in full tomorrow. And the general election will go ahead as planned on Thursday. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, έσπευσε να κάνει αναρτήσεις στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Ό,τι και αν μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα το κάνουμε. Είμαστε μαζί σας. Ο Θεός να σας ευλογεί.